Και υποθέτω, θέλω να πιστεύω δηλαδή, η κυβέρνηση πρέπει να είναι ότι η Δημοτική Αρχή επιζητά τουλάχιστον την ανοχή μας. Φαίνεται ότι η προηγούμενη στάση μας σε ένα αντίστοιχο θέμα εξελίχθη ως αδυναμία. Και ως εκ τούτου έχετε το θέμα χωρίς μια στοιχειώδη ενημέρωση εκ των προτέρων. Στοιχειωδώς θα έπρεπε να είχαμε πριν μπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, να ενημερωθούμε. Με τουλάχιστον τις πρώτες μέρες, τις σκέψεις που θα ήταν. Και όχι κάποιες ώρες από τον κύριο Δήμαρχο πριν τη χρησιμή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα έπρεπε το όποιο τοπογραφικό διάγραμμα να το έχουμε τη περιοχή να ξέρουμε γιατί μιλάμε και πού τι προσδοκούμε. Μας επιτύχει κάτι χθες, αλλά δεν είναι τακτική με την οποία μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Εάν λοιπόν ως αντίληψη, ως πράξη, υπάρχει πράγματι θέληση να επιζητείτε τουλάχιστον σε σημαντικά θέματα η συνένεσή μας ή η απόλυτη ή η σιωπηρή μας τέλος πάντων αποδοχή κάποιων πραγμάτων ή η ανοχή μας ακόμα καλύτερα σαν έκφραση, τότε θα πρέπει να ακολουθείτε μια διαφορετική τακτική και όχι τακτική τριφυνδιασμού και του έμεσου λόγω της υποδιότητας πίεσης η οποία μας ασκείται τώρα, του έμεσου εκβιασμού, θα πω, καλύτερη έκφραση. Βασίλη, θα έπρεπε η διαδικασία να κινηθεί εβδομάδες πριν. Λοιπόν, δεν μπορούμε να αντέχουμε. Μην γίνεται διάλογος. Μην γίνεται διάλογος. Ο κύριος Λαβράνης Σέκαβη. Να πω το εξής, κύριε Πολέμη. Πριν από ένα μήνα, περίπου, βρεθήκαμε ακριβώς ενώπιον μιας ίδιας συζήτησης. Μια συζήτηση για την επέκταση της σύσκωσης ενός ακινήτου με το αιτιολογικό του κατεπήγοντος, με το αιτιολογικό να μην πάμε τα σκουπίδια στην πλατεία κλπ. Κλπ. Για να μην τα επαναλαμβάνω. Μου κάνει εντύπωση πως τώρα έρχεται ένα δεύτερο ακίνητο και αναρωτιέμαι. Μήπως πάμε και σε ένα τρίτο στη συνέχεια. Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, θεωρώ ότι κάτι δεν πάει καλά στη συγκεκριμένη υπόθεση. Απλά η υπηρεσία πρέπει να τα έχει πάει. Δεν απαντά. Μη διακόπτω. Τι κάνουμε διάλογο. Τι κάνουμε. Μια ρευνητική ερώτηση, επειδή μου ξεφυγνέει, να μας απαντήσει μόνο. Τι ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στάδια. Συγγνώμη. Μόνο αυτό να απαντάς. Όχι. Θα κλείνουμε λίγο τον κανονισμό. Συνέχιστε κύριε Τζαμπράνη. Αναρωτιέμαι. Μην με σε ρωτήσεις τώρα. Το κομματίσιμο. Ότι είχαμε να ρωτήσω εδώ. Αφού ρώτησα, είχαμε να ρωτήσω έτοιμος. Δεν σου πέφτει κανένας που χαίρει. Λάθος σίγουρα πρόεδρε, δεν πείτε. Δεν κάνει τώρα. Και το μιλό και την ατάζει. Λοιπόν, κύριε Τζαμπράνη, σε λίγη. Μέσα από την εισήγηση, αναφέρεται το εξής. Λήψη απόφαση για την μίσθωση ακινήτου εφαπτώμενου. Είναι ένα ή μπορούμε σε οποιαδήποτε θέση να μισθώσουμε ένα τότε ζητούμενο ακίνητο. Γιατί μπαίνουν και ζητήματα αδειοδοτήσεων. Και σταματώ εδώ. Κύριε Παναβάρμου. Να μας εξηγήσει λίγο τι εννοεί ο κύριος Τζαμπράνης. Κύριε Λιγνάδο, είπατε ότι υπάρχει και θέμα αδειοδοτήσεων. Προφανώς, δεν υπάρχει. Εάν είναι ένα νέο ακίνητο και δεν είναι αδειοδοτημένο, δεν θέλει αδειοδότηση. Πρέπει να το πω εγώ, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, το λέω νόμο. Δεν είναι αδειοδοτημένο. Κυρία Τιπέρη, ανοιχτός Δήμος, Μάλιστα. Λοιπόν, τις απόψεις μας σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων τις έχουμε κοινοποιήσει πάρα πολλές φορές, άρα δεν είναι καλό να τις επαναλάβω αυτή τη στιγμή για την οικονομία του χρόνου.
Εκείνο που έχω να πω είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε μια ακόμα επέκταση του χώρου στον οποίο αποθηκεύονται κατά αυτόν τον τρόπο τα απορρίμματα. Μετά από 13 χρόνια θα έπρεπε να έχουν βρεθεί λύσεις σε συνεργασία και με την περιφέρεια και να μην συζητάμε αυτή τη στιγμή για μια τέτοια επέκταση. Εκ των πραγμάτων, μετά από τόσα χρόνια αποθήκευσης των υλικών αυτών στην περιοχή, τα στραγίδια έχουν πραγματικά ξεχυλήσει. Δεν ξέρω εάν και κατά πόσο θα μπορέσουν κάποτε, εάν και κατά πόσο αποφασίσουν να τα μεταφέρουμε, να είναι εύκολη η μεταφορά τους. Εμείς δεν μπορούμε παρά να καταψηφίσουμε την επέκταση. Κυρία Κουτζή. Επέκταση υποπέτσης. Καταρχήν από αυτό κυρία Κρυσή. Εγώ θα πάρω μια απορία για το αν είναι καινούργιο ή αν είναι υφιστάμενο. Και αν έχει την αδειοδότηση ή την έτσι. Όμως απαντήσει, φαντάζομαι στην Ελλάδα. Ο κύριο Σίκορα Μάκο. Ναι. Καταρχήν, συνήθω οι εισηγήσει από τη διεύθυνση ήταν αναλυτικέ. Σήμερα είναι φίδωλε. Δεν είναι ακριβώ τι θα κάνουμε, τι θα βάλουμε εκεί. Θα βάλουμε μπάλε, θα βάλουμε αυτοκίνητα, θα βάλουμε μηχανήματα, θα βάλουμε τι μπάλε διαλυμένε, θα βάλουμε τι μπάλε καινούργιε. Δεν διευκρινίζεται και δεν έχει δοθεί μια συγκεκριμένη απάντηση. Οπότε τι ακριβώς να τοποθετηθούμε σε κάτι που θα μάθουμε σε λίγο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, και αυτή η φιδωλή εισήγηση συνήθως δεν συνηθίζεται σε τέτοιου εισήγηση, ιδιαίτερα από τη διεύθυνση διαχείριση. Ήταν με πιο αναλυτικές. Αυτό είναι το ένα θέμα. Δεύτερο, εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο λέγαμε θα κλείσει. Θα πάρουμε ένα στρέμμα ακόμα, το θυμάμαι όπως ήταν το προηγούμενο, δύο. Και θα σταματήσει. Τρία. Και θα σταματήσει. Δεν θα ξαναμεταφθούμε, δεν χρειάζεται. Θα προχωρήσουμε στην κεντρική διαχείριση κλπ. Και εδώ τώρα ζητάμε και 7 ακόμα παραπάνω. Λοιπόν, σε μια κατάσταση η οποία συνεχώς χειροτερεύει, οι οσμές όλο αυτό το διάστημα. Δεν σα πω. Ναι. Οι οσμές συνεχώς χειροτερεύουν, αλλά τα πράγματα όλο δεν θα πηγαίνουν χειρότερα. Αλλά το κυριότερο για εμάς είναι το εξής. Ότι όταν θα γίνει, γιατί κάποτε θα γίνει η κεντρική διαχείριση, οι μπάλες, η συντηρητική τους πλειοψηφία θα μας μείνουν αμανάτι όλα αυτά τα χρόνια στον ταΐγετο. Γι' αυτό και θέλουμε αυτή την επέκταση. Άσχετα αν το λέτε ή δεν το λέτε, δεν πρόκειται καμία τέρνα να τα πάρει αυτά τα σκουπίδια, γιατί απλούστατα δεν έχει κέρδος. Ειδικά από τα παλιά. Δεν θα βγάλει τίποτα, οπότε δεν θα τα πάρει. Και το κόστος μεταφοράς, όπως οι ίδιοι λέτε, επισήμως ή ανεπισήμως, είναι τεράστιο για να τα αναλάβει. Και φοβόμαστε ότι ο ταΐγετος θα αναρκοδοτηθεί για πολλά χρόνια. Με βάση αυτό, εννοείται ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουμε για μια νέα επέκταση. Από ό,τι καταλαβαίνω, προσπαθούμε σήμερα να βάλουμε, να δώσουμε μια μικρή λύση, να βοηθήσουμε ώστε να εξωματηθεί μια κατάσταση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τώρα. Εάν αρχίσουμε και συζητάμε για το πρόβλημα των σκουπιδιών, πάμε πάρα πολύ βαθιά. Δεν νομίζω ότι ο Δήμος Καλαμάτας είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να λύσει προβλήματα μόνος του, το ξέρετε όλοι σας. Λοιπόν, οπότε επιζητείτε σήμερα μια, να το πω έτσι, μια χρυσή τομή. Κάτι πρέπει να βοηθηθεί μια κατάσταση, τέλος πάντων. Γιατί είναι πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται, πράγματα που γίνονται και που λέγονται και δεν γίνονται. Λοιπόν, ας μην το πάμε βαθύτερα, γιατί δεν είναι μόνο τα σκουπίδια που μυρίζουν άσχημα. Κύριε Σταθενάκος. Εμείς είμαστε της άποψης ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η αναγκαιότητα που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, αλλά αυτή η αναγκαιότητα την επικαλούμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι από την αρχή ξεκίνησε η ιστορία στραβά, από την άποψη ότι το σχέδιο της παραφόλακας ήταν να δίνουμε συνέχεια παρατάσεις, επεκτάσεις. Οπότε αυτό συνεπάγεται με αυτά που ο κ. Στάρκος απλέγει στους προηγουμένους. Και δεν είναι μόνο θέμα ενημέρωση. Εμείς είμαστε σε θέση, δεν ξέρω αν όλοι θα έρθουν σε τη διαθέση λίγο πολύ, να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει στην παραφόλακα και ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι ανάγκες κτλ. Όμως, θα πω και αυτό έχει τη σημασία του για μας και πιστεύω για την αξία της κουβέντας και της συζήτησης, κύριε Δήμαρχε και κύριε συνάδελφοι, ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να έχουν ένα τέλος. Γιατί στην ουσία, ό,τι θετικό κάνουμε αυτή τη στιγμή για να εξυπηρετήσουμε τις σημερινές ανάγκες, έχει μεγάλο κόστος στη συνέχεια για να μπορέσουμε να τα επαναφέρουμε εκεί που πρέπει, με οποιοδήποτε τρόπο. Άρα λοιπόν, όποια λύση και να προτείνουμε, από το να συνεχίσουμε εκεί να αποθηκεύουμε απορρίμματα, θα είναι δαπανηρή στο πολλαπλάσιο γιατί έχουμε καλαμάτα σαν οποιαδήποτε άλλη λύση. Με λίγα λόγια δηλαδή, θα πρέπει άμεσα
να σταματήσουμε την οποιαδήποτε μορφή επέκτασης ή αν θέλετε συσσόρευση άλλων απορριμμάτων στον συγκεκριμένο χώρο. Το οποιοδήποτε κόστος. Αυτό θα είναι πολύ μικρότερο, ξέρω, θα είναι αυτό πολύ μικρότερο από αυτό που θα έχει να πληρώσει ο Δήμος Καλαμάτας τα επόμενα χρόνια. Και από άποψη οικονομικών θεμάτων και από άποψη περιβαλλοντικών ζητημάτων, γιατί αυτά τα πράγματα τα έχουμε δει στην πράξη, όχι μόνο εδώ και στο εξωτερικό, αλλά παρακολουθήσουμε. Όλες οι κλειστές κομματερές αρχίζουν να ρηπαίνουν, αρχίζουν να έχουν προβλήματα και έχουν πολύ μεγάλο κόστος είτε διατήρησης είτε αυτοκατάστασης. Βλέπουμε σήμερα, όσο και το έχουμε δει όλοι, το ξέρετε, πόσο δαπανηρή και πόσο δύσκολη είναι η αποκατάσταση του χώρου στη Μαραθώνατα που αυτή τη στιγμή είναι ανενεργός. Έχει ένα τεράστιο κόστος αποκατάστασης. Και δεν νομίζω ότι ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να το αναλάβει αυτό, ούτε οποιαδήποτε εταιρεία. Τα ποσά είναι δυσθεώρητα. Θα πρέπει αυτή η πολιτική να σταματήσει το συντομότερο. Αν μας φαίνεται σήμερα ένα σχέδιο το οποίο θα λέει, όχι αυτό που λέει ότι καλύπτει ότι θα έρθει κάποια στιγμή το λάθο, το η εταιρεία, η τέρνα κτλ. Εμείς δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Αν είχε ο Δήμος ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που έλεγε ότι σε ένα χρόνο θα έχει πάει αυτή η μείωση, οι μπάλες θα πάνε στο συγκεκριμένο χώρο, ανεξάρτητα από οτιδήποτε κάνει οποιοδήποτε άλλο, εμείς θα λέγαμε ναι σε αυτό που εσείς σήμερα προτείνετε. Αλλά αυτό το σχέδιο δεν υπάρχει. Και εμείς δεν μπορούμε να βασιστούμε σε κανένα σχέδιο καμία κυβέρνηση, γιατί αφενός αυτό υπάρχει αμφιβολία στο πόσο θα υλοποιηθεί, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει υλοποιηθεί και αφετέρου θα έχει ένα τεράστιο κόστος, το οποίο δεν θα εξυπηρετεί το Δημοκαλαμάτα αλλά άλλους. Και σε αυτή τη λογική εμείς δεν μπορούμε να πούμε. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να μην κανείς από εμάς. Άσχετα αν αυτό σημαίνει συνέπειες ή οτιδήποτε άλλο για τα θέματα της καθαριότητας και της Μαραθώνακας. Θα προτείνω στους συναδέλφους εδώ και τώρα να κάψουμε και να βρούμε μια άλλη λύση, τι τις λύσεις υπάρχουν, δεν μπορεί να προκύψουν αυτή τη στιγμή, να κάψουμε δήμαρχοι και να διαβουλευτούμε, να συζητήσουμε και να βάλουμε κάτω τεχνοκράτες με αυτή την πολλή από εμάς εδώ, να σας πούμε από την πλευρά μας ποιες είναι οι βιώσιμες εφικτές λύσεις για αυτά τα προβλήματα που έχει στη στιγμή ο χώρος διαχείρισης των απορριμμάτων στη Μαραθώνακα, τον οποίο να είστε σίγουρος ότι θα είναι από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο από τα χειρότερα. Θυμίστε αυτό το πράγμα στο λίγο στην αρχή της θητείας μας, θα είναι από τα χειρότερα που θα έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμος Καλαμάτας τα ζητήματα διαχείρισης των απορριμμάτων. Θυμίστε αυτό το πράγμα. Και στο κατέχετε καλά το θέμα, έχει φτάσει η κατάσταση οριακά. Θα το δείτε και εσείς στην πράξη. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης. Το θέμα αυτό, κύριε Πρόεδρε, και με τη μορφή του και με άλλες μορφές θα έρθει και ξαναέρχεται, εφόσον είναι από τα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν και το Δημοτικό Συμβούλιο και την πόλη, το ζήτημα δηλαδή της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω και διαπιστώνω από την ανάγνωση της εισήγησης είναι ότι μιλάμε για μίσθωση ακινήτου εφαπτώμενου με τη Μαραθώνακα εκτάσεως περίπου 7 στρεμμάτων. Και από την άλλη πλευρά, μιλάμε για διαδικασίες δημοπρασίας. Δηλαδή, από τη μία πλευρά φωτογραφίζουμε το ακίνητο, ποιο είναι το απαραίτητο ακίνητο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, και από την άλλη μπαίνουμε σε διαδικασία δημοπρασίας τη στιγμή που ουσιαστικά λέμε ότι είναι το μοναδικό αυτό το οποίο μας είναι απαραίτητο για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Αναρωτιέμαι αν αυτό το ακίνητο ήδη χρησιμοποιείται ή όλο ή τμήμα του. Άρα έχουμε προχωρήσει δηλαδή ένα βήμα παραπάνω, έχει προχωρήσει ο Δήμος σε σχέση με αυτό το αντιλαμβάνομαι τώρα με τη σχέση με τις διαδικασίες. Από την άλλη, τελειώνω. Από την άλλη πλευρά βλέπω το εξής, ότι αυτό φαίνεται να είναι και το τελευταίο κομμάτι που έχει μείνει. Το υπενήθηκε ο κ. Μπάρκας ενδεχομένως υπό την έννοια ότι υπάρχει δασική έκταση ή κάτι άλλο. Τι θέλω να επισημάνω εγώ, ανεξάρτητα από αυτά τα οποία είπε ο επικεφαλής μας και σε σχέση με την διαδικασίες κλπ. Με την τοποθέτηση του οποίου εννοείται ότι συμφωνώ. Εκείνο το οποίο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί είναι στη διαπραγμάτευση με τον. Γιατί ουσιαστικά πρόκειται περί διαπραγμάτευσης και όχι περί δημοπρασίας. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τον άνθρωπο ο οποίος είναι στην περιοχή και δραστηριοποιείται και κάνει διάφορες εκεί εργασίες και μάλιστα έχει και το χώρο τον οποίο διαθέτει. Και σκοπός είναι να μην το πληρώνουμε, να μην το πληρώνουμε τον Κούκο Αϊδόνη. Έτσι, αυτό και τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Θέλει άλλο να τοποθετηθεί ο κύριος Πεκράκης. Εγώ θέλω να επισημάνω από τη δικιά μου τη μεριά ότι δημιουργούμε το έδαφος να υπάρξει στο μέλλον, σε αυτό το χώρο, ένας χώρος που θα εξυπηρετεί όχι μόνο το Δήμο της Καλαμάτας σε αποθήκευση τέτοιου είδους θεμάτων, αλλά λόγω της έκτασης πλέον που αποκτάει και του βάρους όσο αγοράζουμε και δεν λύνουμε το θέμα με άλλους τρόπους που υπάρχουν,
καταλαβαίνετε ότι δημιουργούμε ένα νέο πρόβλημα το οποίο θα βρίσκεται κοντά στην πόλη της Καλαμάτας. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε γιατί είστε και σύντομοι. Άλλο συνάδελφο θα είναι να τοποθετηθεί από εδώ, ο κ. Μαρινέκης. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να καθυστερήσω το σώμα αλλά και την ιστορία, επειδή ακούω για τη Μαραθώνα, καθόλου πάρα πολλέ φορέ αγωνίε, προβληματισμού και τι έχει συμβεί και τι θα συμβεί. Επειδή έχουμε πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση και εγώ ήμουν αυτός που αντιδρούσα τότε για τη Μαραθώνα και έλεγα ότι η Καλαμάτα και ο Δήμος Καλαμάτας έχει πολλούς πατεράδες η Μαραθώνα. Δεν θα μπω σε ονοματολογία, αλλά έχει πολλούς πατεράδες και κοινοτρόφους. Έλεγα τότε λοιπόν ότι αν θα πάμε στη Μαραθώνα θα ανοίξουμε μια πληγή για πολλά χρόνια. Θα μου πει κάποιος που τότε, αν θα πάρουμε την ιστορία, οι Δήμοι είχαν την αρμοδιότητα να συλλέγουν τα απορρίμματα μόνο. Οι νομαδικές αυτοδιοικήσεις είχαν την αρμοδιότητα της διαχείρισης ή της εναπόθεσης ή των χαδά ή των ό,τι τέλος πάντων μπορούσαν να κάνουν. Τελικά ο Δήμος Καλαμάτας επέλεξε να πάει στην Μαραθώνακα. Πολλοί οι πατεράδες περίοδου εκείνης. Το 2010, με αποφάσεις δικαστικές, ως λιγότερο επαχθής λύση, με χρονικό ορίζοντα, με την υπουργό, θυμάμαι την κυρία Παπανδρέου τότε να, από τα ετέρους να χρηματοδοτεί ακόμα και τη μεταφορά των απορριμμάτων που είναι αποκτήτητο εκεί το επίμαχο διάστημα, όλα αυτά ξεχάστηκαν. Ως που ήρθαμε λοιπόν το 2010 και 2011, που και εγώ κλήθηκα να ψηφίσω εδώ. Και είπαμε λοιπόν ότι το μεγάλο κακό έχει γίνει και εν πάση περιπτώσει όταν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες ήταν να συνεχίσει αυτή η διαδικασία, αυτό κάνει. Είμαι ευτυχής που φαίνεται να ολοκληρώνει τη διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων, γιατί θυμάμαι κατά καιρούς υπουργούς πολλών κυβερνήσεων, ακόμα και συγχαρητήρια να δίνουν, και ο τελευταίος που συνόδευσα εγώ με τον κύριο Δήμαρχο τότε, τον κύριο Τσιρόνη, στη Μαραθώνακα, ως υπουργός περιβάλλοντος, λέει μπράβο σας, κάνετε την καλύτερη δουλειά που έχω συναντήσει. Και το Δήμαρχο τότε, Παναγιώτη Νίκα, να λέει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να μας πείτε ως κυβέρνηση τι να κάνουμε. Το υπόλοιπο. Δεν υπήρχαν απαντήσεις. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω και δεν θέλω να οξύνω την ατμόσφαιρα ότι μια προσπάθεια που οδηγείται στο τέλος της δεν μπορούμε να την εγκαταλείπουμε. Να το ολοκληρώσουμε. Σε ό,τι έχει σχέση με το θέμα αυτό καθ' αυτό, συζητάμε για οικόπεδα, για εκτάσεις γυμνιάζουσες που έχουν και τη μοναδικότητα γιατί περιβάλλεται η περιοχή από δασική έκταση. Οι εκτάσεις που έχουν παρακολουθεί και έχουν παρακολουθεί από τη δασική υπηρεσία έχουν και αυτές κατά κάποιο τρόπο αξιοποιηθεί και εκμεταλλευτεί στο ακέραιο. Να παρατείνουμε την δυνατότητα να εναποθέτουμε αυτά που προκύπτουν μετά την επεξεργασία που γίνεται, έτσι ώστε να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε σε αυτή την περίοδο, έως να καταλήξουμε πλέον που φαίνεται να είναι ορατό η κεντρική διαχείριση και να λύσουμε τα προβλήματα μια και πάντα. Αργήσαμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να αφήσουμε με τον κύριο Δήμαρχο.